νόμους έχουν πάρα πολλά φεκ στον τρόπο που θα λειτουργήσει το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και από τη δολιότητά του ώστε να κατασκευαστεί το 2010 που δεν υπήρχε ανάγκη του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και δεν είχαμε μπει ακόμα καν στο μνημόνιο. Κατόπιν τούτου έχουμε φτάσει στο σημείο ένας μεγάλος αριθμός δικηγόρων δικών μας συνελλήνων που μπράβο στα παλικάρια αυτά, τουλάχιστον έχω πει ότι οι δικηγόροι όλη στην Ελλάδα είναι απέναντι και οι οικονομολόγοι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί συνέλληνες οι οποίοι βοηθήσαν σε αυτή την προσπάθεια να συνταχτούν όλα αυτά τα έγγραφα όλο αυτόν τον καιρό με πάρα πολύ προσεκτική ματιές, με πάρα πολλές ματιές προσεκτικές, το πώς θα μπουν στις εισαγγελίες ώστε να μην καταπέσει αυτή η μήνυση, και είναι η μήνυση τώρα που θα κάνουν οι συνέλληνες σε όλα τα πρωτοδικεία. Και στρατηγικά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι αυτές οι μηνύσεις θα πρέπει να γίνουν από συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, να υποστηριχτούν πάρα πολύ καλά, ώστε σε αυτή τη μεγάλη μάχη της Ελλάδας και του ελληνισμού και όλο αυτό που μαστίζει όλη την Ελλάδα και τέτοιες ώρες δηλαδή της οικονομίας μας, θα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί και να διαφυλάξουν αυτές τις μηνύσεις να φτάσουν μέχρι το τέλος, για να πιέσουμε όλο αυτό το καθεστώς στην Ελλάδα, το δυναστευτικό, και να τελειώνει με αυτή τη διαδικασία. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό. Στρατηγικά ξέρετε ότι εγώ τουλάχιστον είμαι πάρα πολλά χρόνια στον πόλεμο, αλλά σε επίπεδο Ελλάδος ακούω πολλές φορές από πολλούς μου συνέλληνες κουραστήκαμε, είναι πολύ ο καιρός. Κύριε, δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι. Δεν ξέρω τι εννοείται πολύ ο καιρός. Εάν κάποιοι συνέλληνές μου, είτε δικοί μου είτε μακρινοί μου, που οι ημερομηνίες ακούγονται και από μακρινά άτομα, ναι μεν συνέλληνες αλλά πιο μακριά από τις ομάδες μου, οι ημερομηνίες δεν τις έχουμε δώσει εμείς, και είπα και κάποια στιγμή ότι ο χρόνος δεν μας ανήκει. Ο χρόνος είναι ο εχθρός μας. Ναι, είπα τη λέξη ότι είναι χρόνιος και ακόμα λέω ότι είναι. Άλλωστε ας συνταχτούμε στο χώρο και ας μην καθόμαστε να πολεμούμε με το χρόνο. Ήδη πολεμούμε με το χρόνο. Ήδη δηλαδή ο εχθρός μας ο τεράστιος είναι ο χρόνος. Άρα στο χώρο, και έχει σημασία το πότε θα αφυπνιστούν οι Έλληνες. Οι ημερομηνίες έχει να κάνει με τις εξελίξεις των πραγμάτων. Δηλαδή το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Υπάρχει μια στρατηγική, η οποία κάποιοι συνέλληνές μας, σύμφωνα με τη στρατηγική που έχουμε και στην παγκόσμια σκηνή και στη γεωπολιτική μας, αλλά και στην οικονομική, και αυτή που ακολουθεί ο πλανήτης ή που εμείς πιέζουμε και αυτοί διαμορφώνουν, άρα ξαναδιαμορφώνουμε εμείς, υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες, αλλά οι παλιές ημερομηνίες δεν ακολουθούν τις καινούργιες, διότι υπάρχουν εξελίξεις, και έχω ξαναπεί ότι όλο αυτό το περιβάλλον είναι ρευστό. Δεν είναι μια πεπατημένη, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα θα πρέπει να καταλάβετε, αλλά ούτε και οι αποστάτες έχουν ξανααντιμετωπίσει έως τώρα ποτέ κάτι τέτοιο. Ήτανε στις συντάνσους, δεν υπήρχε ποτέ στα σχέδιά τους ούτε το μέγεθος, ούτε η δυνατότητα, αλλά ούτε η εγκυρότητα. Οπότε τώρα και αυτοί αντιμετωπίζουν μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Εμείς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία δεν την έχουμε ξαναπερπατήσει. Ξέρουμε τις δυνατότητες, ξέρουμε τις αντοχές μας, ξέρουμε τις δικές τους, αλλά συνεχίζεται μια τεράστια μάχη και στον πλανήτη και στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες, οι οποίες πιέζουν αυτοί εμάς, εμείς πιέζουμε αυτούς. Αυτό όμως θα πρέπει να μείνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη θέση τους, να μην κουνιώνται καθόλου, να μην πάνε ούτε ένα μέτρο πίσω, και θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι συνέλληνες να καταλάβουν αυτό που έχω πει, γιατί αν με παρακολουθήσετε σωστά θα δείτε ότι τα έχω πει ακριβώς όλα. Απλά κάποια λόγια περνάνε στον ντούκου. Αυτό όμως που έχω πει είναι ότι η ώρα της απόβασης είναι των Ελλήνων και μόνο των Ελλήνων. Δεν εξαρτάται από εμένα, ούτε από την ΕΤ, ούτε από κανέναν. Ένα μεγάλο κομμάτι που έχουμε αντιμετωπίσει, αλλά δεν θα το πω ότι το έχουμε αντιμετωπίσει, θα πω ότι υπάρχει μέσα μας, τα οποία έπρεπε να συμβεί. Οτιδήποτε συμβαίνει, ακόμα και άσχημο που βλέπουν οι Συνέλληνες, αντιλαμβάνονται ότι ότι αυτό είναι άσχημο ή ότι είναι κακό για την οργάνωση των Ελλήνων. Όχι κύριε, κάνετε λάθος. Θα σας πω ότι έτσι οριμάζεται, έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είτε καλός είτε κακός έγινε, τι πρέπει να κοπεί, τι πρέπει να διορθωθεί και πώς πρέπει να κινηθεί παρακάτω.
δεν υπάρχει κάτι λάθος μέχρι τώρα. Ό,τι λάθος έχει συμβεί, δεν θα πω ότι υπάρχει λάθος τελικά, δεν υπάρχει κανένα λάθος. Αυτό όμως που υπάρχει είναι μια οργάνωση από όλους τους συνέλληνες, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, το οποίο θα πω έβγε. Εγώ πραγματικά είμαι τεράστια αισιόδοξος και μπορώ να πω ότι είμαι όχι πολύ ευχαριστημένος. Είναι τιμή μου ο τρόπος που λειτουργούν. Κάποια πράγματα που νομίζω ότι κάποιοι δεν λειτουργήσαν σωστά, θα πω ότι ναι, έχουν σωστά λειτουργήσει, άρα μην απορείτε. Θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα για να μαζευτούμε, αν το θέλετε, καλύτερα και να καταλάβουμε και τις έννοιες των λέξεων. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις, έχει ανέβει πάρα πολύ όλος ο κόσμος, έχουμε χιλιάδες στρατιώτες του ελληνισμού, αυτό θα το πω, έτσι θα το πω. Mm-hmm. Είμαστε, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι τους αρέσουν κάποια λεγόμενα, κάποιον δεν τον αρέσουν. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μέσα από τις ομάδες και από τα άτομα των ομάδων. Αυτό που έχω να πω σε όλους τους συνέλληνες είναι: κανένας δεν είναι αφεντικό του άλλου. Έχουμε ξαναπεί ότι η ισότητα δεν έχει καμία σχέση με την ταύτιση. Αυτό ας το καταλάβουμε. Έχω πει ότι όλα μας τα αδέλφια είναι ίσια, αλλά δεν είναι ίδια. Αυτό συνεχίζουμε και το λέμε και θα πρέπει με αυτό θα πορευτούμε έως το τέλος. Είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες ώρες που είμαστε μέσα στο Σεπτέμβρη και εγώ ποτέ δεν έχω πει ημερομηνίες και ούτε πρόκειται να πω, οι ημερομηνίες θα εξαρτιόνται πάντα από εσάς συνέλληνες και όχι από εμένα, οτιδήποτε πρέπει να γίνει στην ώρα του από εμάς και από το ΣΟΡΑ και την ΕΤ θα γίνεται στην ώρα του, στρατηγικά θα το κρίνουμε εμείς πότε πρέπει να γίνει. Κανένας δεν μπορεί να μας πει γιατί δεν το, μπορεί να μας πείτε ότι γιατί δεν το κάνατε, αλλά στρατηγικά εμείς ξέρουμε καλύτερα, θεωρώ τουλάχιστον, έτσι όπως ζούμε εμείς τα πράγματα, έτσι όπως τα βιώνουμε τα πράγματα, με την εμπειρία που έχω, αν το θέλετε, ανάμεσα στην παγκόσμια σκηνή, στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Εγώ το βιώνω στο πετσί μου το πολιτικό σύστημα, το βιώνω κάθε μέρα με τις πιέσεις που δέχομαι από χιλιάδες αξιωματούχους, μηχανισμούς, παραμηχανισμούς, παραπολιτικούς και χιλιάδες πράγματα. Αντιλαμβάνομαι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και από τότε που ήρθαμε και πώς ήταν τα πράγματα στην Ελλάδα που στήσαμε όλα τα οικονομικά εργαλεία με τον τρόπο που τα στήσαμε, άμα το θέλετε. Έχουν γίνει πολλά πράγματα που οι συνέλληνες μπορεί να μην τα αντιλαμβάνονται όλοι πώς έχουν γίνει. Όπως για παράδειγμα το ότι δεν έχει πτωχεύσει η Ελλάδα. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Πώς και γιατί δεν πτώχευσε η Ελλάδα. Είναι πολύ συγκεκριμένα όλα τα οικονομικά εργαλεία. Πώς τα στήσαμε, πώς ήρθε, πότε ήρθαμε, πώς το κάναμε. Τι είχε μεσολαβήσει πριν, όπως είχαμε τοποθετηθεί στην Ανατολή, με όλες τις απάτες που είχαν κάνει, με όλη τη διαδικασία που είχαν χτίσει, με την τράπεζα να δουλεύει ανοιχτή. Τα ακούγεται στον αέρα έτσι, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις και οι επικυριαρχοί έχουν πάρει τα μηνύματά τους και καταλαβαίνουν τι έχει γίνει και μέχρι πού θα φτάσει. Πώς ήρθαν τα 600, ποια ώρα ήρθαν τα 600, πώς πιστοποιήθηκαν τα 600, τι είπαν, πώς προσπάθησαν να τα σπάσουν, να τα πετάξουν, να μην υπάρχουν, να τα σκοτώσουν, να διαλύσουν εμάς, να μας λασπώσουν. Με ποιο τρόπο το έκαναν, ποιοι ήταν οι μηχανισμοί, πώς ήρθαν μετά τα παγκόσμια ταμεία και τι σημαίνει η παγκόσμια ταμεία και τι δουλειά έχουμε εμείς με τα παγκόσμια ταμεία και γιατί τα χρειαζόμαστε και τι μηχανισμοί είμαστε εμείς. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό είναι πολύ καλά στημένο, έχει πολεμηθεί πάρα πολύ, άρα έχει αφήσει μια τεράστια κληρονομιά σε όλο τον ελληνικό λαό, τεράστια κληρονομιά. Κύριοι, δεν κινδυνεύετε πουθενά. Κύριοι, καταλαβαίνετε τι έχετε στα χέρια σας. Κύριοι, έχετε μια μετοχή της Ανατολής, η οποία είναι πιστοποιημένη με φόρο στο όνομά μου και στον οργανισμό, που σημαίνει εγώ είμαι ένας ελληνικός λαός, το οποίο το έχουμε καταθέσει τις τέσσερις μετοχές για τον ελληνικό λαό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κατανοήσετε, όχι να το ακούσετε. Να το αντιληφθείτε και να αφηπείτε είναι αυτό. Το οποίο το μεγάλο, το ανώτατο όργανο του κράτους που λέγεται η Βουλή, έχει κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο και για τη μετοχή, αλλά και για το ποσό της μετοχής, αλλά και για το φόρο. Άρα είναι πιστοποιημένα όλα. Δεν χρειάζεται δικαστήριο από εδώ και πέρα. Να πας σε έναν εισαγγελέα ή σε έναν δικαστή, να του πεις πες μου τι κάνει τόσο. Στο είπε η Βουλή. Τι να σου πει ο εισαγγελέας. Μετά έχει πιστοποιηθεί ο φόρος, άρα τη στιγμή που πάρουν το φόρο, δηλαδή αν ο φόρος αύριο η εφορία που είναι υποχρεωμένη να τον εισπράξει, που η ίδια η εφορία και το Υπουργείο Οικονομικών έχει υπογράψει το φόρο πόσος είναι και ότι πρέπει να μου τον πάρει με νόμο του κράτους που εγώ έκανα μήνυση στο ΣΔΟΕ, παρακαλώ όπως ορίζει ο ελληνικός νόμος, πάρτε το φόρο όπως υποχρεούστε να το κάνετε με δύο τρόπους, ή να μου κατασχέσετε τμήμα της μετοχής
ή να μου επιτρέψετε να σας κάνω εκχώρηση του φόρου. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να καταλάβετε όπως είναι δομημένο όλη η παγκόσμια οικονομία, αλλά και η ελληνική οικονομία και εμείς που είμαστε μέσα σε αυτή, με το που εισπραχτεί ο φόρος από τη μετοχή της Ανατολής, όπου οι τέσσερες μετοχές είναι 2.3.775 και συγχωρήστε με, δεν ξέρω τα υπόλοιπα, αμέσως έχεις τη δυνατότητα να κόψεις, είναι αξιόγραφο κανένας, την ώρα που είναι επιστοποιημένο από τη Βουλή, έχεις κερδίσει απόφαση του δικαστηρίου, η οποία είναι αμετάκλητη, την οποία σε κάνει ακριβώς νόμιμο, αδιαφιλονίτητο κάτοχο των μετοχών, με τα ίδια δικαιώματα της Εθνικής, της Τράπεζας, του Ρόθτσαλντ, του Δυνάστημου. Άρα έχω τα ίδια δικαιώματα σε αυτό το αξιόγραφο. Είναι επιστοποιημένος ο φόρος. Είναι επιστοποιημένα από τη Βουλή σου, αυτόματα βάσει του ελληνικού και του παγκόσμιου νόμου οικονομίας, η μετοχή της Ανατολής μπορεί να κοπεί ομόλογο σαν να κόβει κράτος. Αν δεν το ξέρετε, αύριο λοιπόν είχε εισπραχτεί ο φόρος, μπορούσε να κόπει η μετοχή της Ανατολής από το ίδιο μας το κράτος, ομόλογο και να βγει με 3α+ και να παίξει όπου θέλει, σε όλα τα χρηματιστήρια. Όταν λέω να παίξει, εννοούμε εκτός από το να πάρεις χρήματα, μπορείς να τρέξεις σε ένα παγκόσμιο παιχνίδι, αυτό που κάνουν τα παλιόπαιδα, και κερδίζουμε λοιπόν, και σαν κράτος να είμαστε ένα κυρίαρχο, μεγάλο, πλούσιο οικονομικά κράτος. Αλλά το πρόβλημα ξέρετε που είναι, δεν είναι στο οικονομικό. Βέβαια μιλάμε τώρα για οικονομική κατοχή, γιατί η πνευματική κατοχή δεν υπάρχει. Κοιτάμε να τελικά να απελευθερωθούμε οικονομικά, αλλά δεν έχουμε απελευθερωθεί πνευματικά. Εγώ βλέπω μέσα στους συνέλληνές μου οι πιο πολλές συζητήσεις είναι. Όλο αυτό από εκεί ξεκινάει. Για τις θρησκείες. Από την πνευματική κατοικία. Από εκεί ξεκίνησε και έπονται τα υπόλοιπα. Μα μας έχουν σκλαβώσει πνευματικά και σαφώς. Ήρθε λοιπόν και το χρήμα. Φτάσαμε λοιπόν σε σημείο να συζητάμε πόσο κάνει ο πνευματισμός. Πόσο κάνει η πνευματικότητα. Πόσο κάνει ο καθηγητής. Είναι καλός καθηγητής. Θα πάρει 500 χιλιάρικα. Είναι πιο καλός. Θα πάρει 600. Φτάσαμε, βρε παιδιά. Το πνευματικό κομμάτι να το βγάλουμε με χρήματα. Βάλαμε την ύλη με το πνεύμα και τελικά κοστολογήσαμε το πνεύμα. Αυτό λοιπόν είναι όλος ο αφανισμός μας. Θα πρέπει να απελευθερωθούμε πνευματικά. Να το καταλάβετε. Όλες οι συζητήσεις και η τσακωμή έχει να κάνει. Είτε κομματικό είτε θρησκευτικό. Θρησκευτικό είπα υπάρχουν 6.500 κομμάτια. Απέτυχαν! Και επειδή απέτυχαν, όλα τα παιδιά του πλανήτη που κατασκευάσαν τις θρησκείες τους βλέπετε ότι φτιάξανε μια παγκόσμια θρησκεία. Και πάνε και προσεύχονται στην μπάλα, στην Αστανά δηλαδή, στη Σατανά. Το βλέπετε. Mm-hmm. Βλέπετε μέσα στον κόσμο, στην κοινωνία τη δικιά μας, αλλά και στη Γαλλία, αλλά και στην Αγγλία. Να μην ξέρει κανένας, όχι μόνο τι να πιστέψει. Απλά έχει να κάνει πάλι με οικονομικό κομμάτι. Πού το συμφέρει να είναι. Το συμφέρει να είναι στους μουσουλμάνους, το συμφέρει να είναι στους χριστιανούς, στους προτεστάτες, στους γοχ, πού, στους Ιαχωβάδες, στους βαφτιστές, στους χιλιαστές. Μα σας παρακαλώ, είναι δυνατόν αυτός ο κόσμος να χρειαστεί να διαιρεθεί με ταμπέλες? Θα πρέπει να έχουμε την πνευματική μας απελευθέρωση και θα δείτε ότι η οικονομική απελευθέρωση θα είναι μέσα από την πνευματική. Έχει να κάνει και με ένα μεγάλο κομμάτι διαχείρισης όσον αφορά σήμερα που βιώνουμε στην Ελλάδα. Είμαστε μέσα στο Σεπτέμβρη του 2014. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουν οι Έλληνες ότι θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να κάνουμε συνέλευση, μια τεράστια λέξη. Εγώ θα σας πω κάτι. Έχουν τεράστιες λέξεις, τεράστια σημασία αυτές τις λέξεις. Και σήμερα οι Έλληνες, ή τουλάχιστον οι επικυρίαρχοι των Ελλήνων, αυτές τις λέξεις τις έχουν καταργήσει. Όπως για παράδειγμα η συνέλευση. Είναι μια τεράστια λέξη. Τη λέξη συνέλευση χρησιμοποιούν μόνο στις υπόσχεσή τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Κύριε, ξέρετε τι είναι η συνέλευση. Είναι η έλευση όλων μαζί. Όλων μαζί. Μπορείτε να καταλάβετε, είναι μια τεράστια μίζη. Ή να την κατεβάζεις τόσο χαμηλά. Τις φούσκες και τους φελούς τους σηκώσανε ψηλά. Δώσανε πτυχία. Μιλάνε για επιστήμη και δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά δηλώνω σήμερα σε εσάς και αποδείχτε μου, δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας. Δεν υπάρχει επιστήμονας ο οποίος αυτή τη στιγμή να κάνει τη δουλειά του και δεν τον θεωρώ επιστήμονα. Τον έχουν κάνει υπάλληλο. Υπάρχει ο επιστήμονας τώρα στον ΕΦΕΤ, ο οποίος όμως βλέπει το προϊόν, το οποίο προϊόν έχει 14 ή 15 ε μέσα καρκινογόνα. Ακόμα και ραδιενεργά. Αλλά ο οργανισμός ο γερμανικός ή ο αμερικάνικος ή ένας άλλος οργανισμός ο οποίος δεν είναι καν επιστημονικός, είναι απλά των επικυρίαρχων, έρχεται και λέει πόσα έψιλον και πόσο ραδιενέργεια επιτρέπεται το προϊόν. Άρα λοιπόν αυτός ο επιστήμονας δεν έχει άποψη.
Άρα λοιπόν έρχεται ένας επιστήμονας και λέει, άρα αφού έχει 7 ε και τόσα γραμμάρια καρκίνου το κάθε ε, άρα επιτρέπεται. Άρα έρχεται αυτός ο χημικός που δουλεύει στον ΕΦΕΤ, που εμείς νομίζουμε ότι είναι οι επιστήμονες που θα μας σώσουν και που αυτοί μας προστατεύουν, να μην υπάρχει επιστήμονας, να υπάρχει ένας απλός υπάλληλος. Όταν το προϊόν έχει από βάση του χημίου τόσο ε και τόσο καρκίνο και τόσο χολέρα και τόσο αυτό και τόσο εκείνο και τόσο μούχλα, επιτρέπεται. Και τόσο αλουμίνιο και τόσο βάριο. Δηλαδή φτάσαμε να μιλάμε ότι η ραδιενέργεια, οι υδράργυρους και όλα αυτά, οι ψευδοενέργεια και όλα αυτά τα καταστροφικά καρκινωμένα πράγματα στη διατροφή μας επιτρέπονται. Άρα αφού επιτρέπονται, ναι, να περάσει. Αντιλαμβάνεστε κύριε ότι δεν υπάρχει καν επιστήμη. Διαλύσαν τα πάντα. Δεν έχουμε επιστήμονες. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως είναι το εξής. Θα πρέπει όλη αυτή τη δυναστεία της επιστήμης, των νόμων, των συντάγματος, των πολιτικών, των θρησκειών, πρέπει να απειλακούμε από αυτά, να απελευθερωθούμε πνευματικά, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, να δοξάσουμε τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Όχι τον υλιστή άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο υλιστής. Δεν είμαστε το σακείο που τρώει, αφοβαίνει και τελικά πεθαίνει. Δεν είναι αυτό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι πολύ συγκεκριμένος. Είναι το σύμπαν το ίδιο. Αν δεν το καταλάβετε και να απελευθερωθούμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ, όχι οικονομικά, αλλά μόνο να αφανιστούμε. Γιατί σήμερα θα αφανίσουν τη μύλη, γιατί έχει χαθεί ο πνευματισμός. Τουλάχιστον στο ανθρώπινο κομμάτι. Όλοι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουμε πολεμήσει με πολλούς συνέλληνες και είμαστε σε ένα μετέχμιο, αγαπητοί συνέλληνες. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ δεν θα πω δεν έχουμε οργάνωση. Άλλωστε είμαστε σε μια δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ο κρατήν το Δήμο. Αν δεν έχεις όμως δημότες, δεν ξέρω τι Δήμο έχεις. Είναι σαν τον βασιλιά, ο οποίος δεν έχει οπαδούς. Τότε δεν είναι βασιλιάς. Έχει τον τίτλο, αλλά δεν έχει βασιλιάς. Έχουμε τέτοιους βασιλιάδες σε αυτή τη γη. Τουλάχιστον εγώ γνωρίζω. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στους Δήμους. Όχι στους Δημάρχους, στους Δήμους. Οι Δήμοι είναι το σύνολο των πολιτών συγκεκριμένης γεωγραφικής τοποθεσίας. Η Ελλάδα μας έχει 325 Δήμους. Εγώ θα σας πω ότι μέχρι τώρα τα πήγατε άψογα. Τώρα από εδώ και πέρα όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκροτημένοι. Γεννάμε στον Οκτώβριο, θα περάσουμε στον Νοέμβριο και από εσάς θα εξαρτηθεί πότε θα μας δώσετε το μήνυμα το μεγάλο της καρδιάς σας της συνέλευσης. Για να γίνει, αγαπητοί μου συνέλληνες, η συνέλευση, θα πρέπει να έχουμε ένωση και συνένωση. Αλλιώς δεν μπορώ να έχω συνέλευση. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που σας λέω. Σήμερα η ένωση θα έρθει μέσα από τους Δήμους. Στην ελληνική μας δημοκρατία και τουλάχιστον εμείς έτσι, τουλάχιστον όπως αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα της συνένωσης, δεν επιτρέπεται να υπάρχει καμία υπερομάδα που να είναι πάνω από κάποιες ομάδες πολιτών. Η βάση είναι ότι όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να ανοίξουν πυρήνες, να κατανοήσουν αυτά που λέμε, να κατανοήσουμε αυτό που θέλουμε και θέλουν και αυτοί και να αντιληφθούν ακριβώς τις βάσεις της δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος μπορούν να έχουν πυρήνες, να φτιάξουν τις ομάδες τους και όταν χρειαστεί η Πελοπόννησος σαν γεωγραφικό διαμέρισμα να έχει αντιπροσώπους. Τι μεγάλη λέξη πάλι ο αντιπρόσωπος. Αντί του προσώπου. Δηλαδή αντί εμού, όταν ένας αντιπρόσωπος που σήμερα, όταν την ακούνε ακριβώς στην κοινωνία αυτή τη λέξη, νομίζουν ότι είναι, θα πουλάει να πούμε τίποτα ρούχα, είναι από αυτούς που γυρίζουν στα μαγαζιά. Τεράστια λέξη ο αντιπρόσωπος. Αντί εμού. Αυτό έχουμε, αντί εμού. Έχουμε χάσει την κοινωνία. Σήμερα αγαπητοί μου συνέλληνες, αυτοί που είναι στη Βουλή, είναι αντί εσού. Μπορείτε να καταλάβετε τι μεγάλο λέξη αντιπρόσωποι λέγονται οι άνθρωποι. Μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν εμάς. Πέστε μου έναν μέσα στη Βουλή που αντιπροσωπεύει εμένα, εσάς. Πόσα μεγάλα λάθη κάναμε συνέλληνες. Δεν μπορούμε να ξανακάνουμε τέτοια λάθη. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα. Θα έχουμε χαθεί. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβετε ότι εμείς θα πρέπει. Αν ένας Δήμος, δημοτικό διαμέρισμα, ξαναλέω, που έχει ανθρώπους πολίτες Έλληνες και όχι ο Δήμαρχος με τη δημοτική του αρχή, καμία σχέση. Θα πρέπει να έχει τον πυρήνα του, να ξέρει καλά τι λέει, να ξέρει τι θέλει, να έχει τα εργαλεία του, να έχει τη θέλησή του. Θα βοηθήσει τους όμορους Δήμους. Δεν θα είναι το αφεντικό του όμορου Δήμου. Όλοι μαζί μετά οι Δήμοι, στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα, θα εκλέξουν, αγαπητοί μου, με δημοκρατική διαδικασία τον αντιπρόσωπό τους σε μια κεντρική σκηνή
ελληνική, που θα εκπροσωπήσει το διαμέρισμα το γεωγραφικό της Πελοποννήσου ή της Στερεάς Ελλάδας ή της Κρήτης ή της Θράκης ή της Ιωαννής, της Ηπείρου. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι θα έρθει η συνένωση. Σε όλη, στη βάση της Ελλάδας, εκεί που είναι οι Δήμοι, θα πρέπει να έχουμε πυρήνες, να εργάζονται και να εργάζονται με σθένος και να κάνουν τα μέγιστα όλοι οι συνέλληνες. Να γνωριστούν οι ομάδες των Δήμων μεταξύ τους, έτσι ώστε να δυναμώσει και να φουντώσει όλη η Ελλάδα από τη βάση. Αλλιώς η συνένωση δεν μπορεί να γίνει. Και η συνένωση είναι στα χέρια σας και στα χέρια μου. Α, εμείς είμαστε όλοι οι μηχανισμοί πανέτοιμοι. Περιμένουμε το σύνθημα. Περιμένουμε το σύνθημα, γιατί από την πρώτη μέρα που βγήκα, είπα, δεν έχω κόμμα, δεν έχω δόγμα, δεν έχω χρώμα. Και ως και σήμερα το λέω. Όμως, ελληνική συνέλευση έχω. Και θα κάνω. Και υπάρχει μία, δεν υπάρχει κόμμα, δεν υπάρχει χρώμα, δεν υπάρχει τίποτα. Η ένωση όλων των Ελλήνων. Στη μεγάλη συνέλευση, στην έλευση που θέλετε όλοι και που θέλουμε, ναι, είμαι παρόν. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ πρέπει να το καταλάβετε. Δεν μπορεί να έρθει η συνέλευση αν δεν έχουμε συνένωση. Και συνένωση θα πρέπει να γίνει η ένωση μέσα από τους Δήμους. Δεν μπορείτε να έχετε αντιπροσώπους δικούς μου. Δεν έχω βάλει πουθενά αντιπροσώπους. Πρέπει να καταλάβετε όμως. Όλη η Ελλάδα είστε ΕΔ. Είμαστε ένα. Όλη η Ελλάδα είστε ΕΔ. Ένα και με την ΕΔ. Ένα και με το ΣΟΡΑ. Δεν χρειάζεται να έχουμε μεσολαβητές ανάμεσά μας. Οι αντιπρόσωποι σας θα είναι εκλεγμένοι από εσάς. Αυτή είναι η δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία είναι ο κρατήν το Δήμο. Ποιος μόνο θα κρατήσει το Δήμο? Ποιος? Αυτό που θα σας βάλουμε εμείς. Και είμαστε εμείς θα σας τον βάλουμε. Εσείς θα βγάλετε τον καλύτερο από το αξιακό σας σύστημα αυτόν που θέλετε να σας αντιπροσωπεύσει. Που σήμερα όλοι σας οι αντιπρόσωποι σε όλα τα σωματεία, σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλα τα αξιώματα, στα πολιτικά, στα ηγετικά, στα θρησκευτικά, δεν τον έχετε βγάλει εσείς. Σας τον έχουν καρφώσει οι επικυρίαρχοι Χαζαρομογγόλοι. Θα πρέπει αυτό να το καταλάβετε. Αυτό θα πρέπει να κόψουμε. Θα το κόψουμε με την αληθινή διαδικασία, με τη διαδικασία που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αυτή είναι η ανατροπή, αυτή είναι η αλλαγή, αυτή είναι η παλαιγενεσία, αυτή είναι η συνένωση. Και θα έρθει μέσα από την ένωση. Είμαστε κάθετοι σε αυτά τα κομμάτια. Προημερών άκουσα να γίνει μια υπερομάδα Πελοποννήσου. Ποιος, για να διοικήσετε τι? Αν οι Δήμοι δεν είναι ενωμένοι, οι Δήμοι της Πελοποννήσου ή της Κρήτης ή της Στερεάς Ελλάδας ή της Θεσσαλίας, εφόσον έχουν οργανωθεί, θα ενωθούν για να συντάξουν, αν το θέλετε, τους αντιπροσώπους τους. Και οι αντιπρόσωποι τους καλύτερα να είναι και με κληροτίδα. Να μην γίνει κανένας, να μην νομίσει κάποιος ότι είναι δικός μας ή είναι δάχτυλος. Θα είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα αυτή τη φορά. Το φως είναι φως και η αλήθεια είναι αλήθεια. Δεν επιδέχεται η αλήθεια κανένα ψέμα. Αν μέσα στην αλήθεια ακόμα και το 1% είναι ψεύτικο, τότε είναι ψέμα και δεν είναι αλήθεια. Θα γίνουν τα πράγματα ακριβώς ελληνικά και δημοκρατικά. Και ξεκινάμε και πρέπει να ξεκινήσετε όλοι γρήγοροι. Ζητάω από όλους τους συνέλληνες, σε όλους τους δήμους της χώρας, της Ελλάδας μας, γιατί εμείς έχουμε πει, μέσα στο καταστατικό των Παγκόσμιων Ταμείων, έτσι όπως έχουμε χτίσει, βλέπουμε και Δήμο Αστόριας Ελλήνων. Ας μην είναι δομημένος από την Αμερική. Σε ένα τεράστιο ελληνικό κομμάτι βλέπουμε και Δήμο Αυστραλίας, Σίδνεϊ, Γερμανίας, Γαλλίας. Βλέπουμε Δήμους του εξωτερικού με ελληνικές κοινωνίες που θα αντιπροσωπεύσουν τη γνώμη, τη λογική, τη γνώση τους στο ελληνικό κοινό, το οποίο ας μένουν μακριά. Η πατρίδα τους είναι εδώ και έχουν δικαίωμα της γνώμης, της άποψης και της ψήφου αν θέλετε. Ακόμα και στη διαδικασία ας μένουν εκεί. Η μητέρα τους, η μάνα τους είναι εδώ, πονάνε για αυτοί, τους στέλνουμε δίπλα και θέλω όλους τους Έλληνες από πανταχού της γης. Αυτή τη φορά αν δεν ενωθούμε όλοι, δεν θα πάρουμε την Ελλάδα μας. Δεν θα πάρουμε τον ταμάρι των Θεών. Θα τα χάσουμε όλα. Θυμηθείτε, μας φύγουνε κάθε μέρα, μας κλειδώνουν λογαριασμούς, μας κυνηγάνε με δικαστήρια, με χαρτιά, με έγγραφα, κυβερνήσεις, μυστικές υπηρεσίες, ΣΔΟΕ, παντού, όλα! Κοιτάνε πού θα σε βρουν να σε γονατίσουν. Θα περάσουμε το μετέχμιο, ελάτε γρήγορα μαζί μας. Γρήγορα να γίνει η Ένωση των Ελλήνων σε όλους τους Δήμους. Να πάρει φωτιά η Ελλάδα όσον αφορά τους Δήμους. Να πάρει φωτιά εννοεί η καρδιά. Να καταλάβετε όλοι, όλη αυτή η φλόγα που έχετε μέσα σας. Να ξεχυθεί το κορμί σας και να βγείτε και να πείτε. Τι κάνουμε μόνο, τι περιμένουμε άλλο. Δηλαδή να περιμένουμε πόσο. 2 χρόνια μόνο περιμένω και μαθαίνω. Έμαθα όλα όσα πρέπει. Έμαθα αυτά που δεν ήξερα.
Έμαθα ότι έχω λεφτά σε παγκόσμιους λογαριασμούς. Έμαθα ότι αυτά τα ζώα μου τα κρύβουν. Υπάρχει μια τεράστια παγκόσμια λεωφόρο την οποία είναι γεμάτη χρήματα και μου την κρύβουν με τις τράπεζές μου. Έμαθα ότι με κλέβουν οι τράπεζες. Μου κλέψαν τα πάντα, την ψυχή. Έμαθα ότι κάποια στιγμή. Βγάλα και αντιρατσιστικό νόμο. Αντιρατσιστικό νόμο στον Έλληνα. Αχ, αν διαβάσετε τα πολιτιακά των Ελλήνων, ειδικά των φιλοσόφων, θα καταλάβετε τι σημαίνει ξένος. Ξένος! Ακόμα και για τον Έλληνα που δεν θέλω να επεκταθώ, δεν είναι ο Πακιστάνος. Είναι ο ξένος που έρχεται από την Πάτρα και πάει στη Σπάρτη ή από τη Σπάρτη που πάει στην Αθήνα. Όχι τώρα ο Πακιστάνος, δεν το συζητάμε καν. Εν πάση περιπτώσει, ας μην κάνουμε κανάλι ιστορίας, που σίγουρα η ιστορία έχει πολλά κομμάτια και θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί είμαστε στον πόλεμο. Και εγώ θα δεχτώ ότι κάποιοι μπορούν είτε από αν δεν ξέρουν την ιστορία ή τουλάχιστον η ιστορία είναι γεμάτη κωδικούς και δεν μπορούν να την αναλύσουμε τουλάχιστον με τις γνώσεις, τις γραμματικές που μας έχουν απομείνει, που μας έχουν αφήσει οι επικυρίαρχοι. Ας την αφήσουμε λοιπόν παραπέρα, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι η ιστορία είναι γεμάτη κωδικούς. Γεμάτη κώδικες που κανένας όσο και να νομίζει ότι τους ξέρει. Δεν θα ήθελα ποτέ ένας καθηγητής να πει ότι αυτά που λέει είναι Ευαγγέλιο. Δεν τον δέχομαι. Μπορώ να του πω ότι οι κωδικοί είναι έτσι όπως αυτός τους αντιλαμβάνεται. Θα υπάρχει και μια άλλη άποψη. Άλλωστε έτσι ήταν όλη η ελληνική, όχι ιστορία, πραγματικότητα. Υπάρχουν τεράστιοι κωδικοί σε όλους μας τους φιλόσοφους. Δεν είναι απλά οι φιλόσοφοι που γράψαν την πολιτεία και κάποιοι αρχίζουν και αναλύουν πώς είναι, που καλά-καλά το κάνουν. Όμως υπάρχει και μια άλλη πιο βαθιά γνώση. Την οποία σίγουρα εκεί μέρα δεν θα μπορέσουν ούτε ιστορικοί, γιατί οι ιστορικοί από κάπου έμαθαν, άρα έρχεται η άποψή τους, ή τουλάχιστον η επιστήμη, το δικό τους ερευνητικό κομμάτι να πούνε την άποψή τους. Ο Φουκαράς ο Εμπεδοκλής που είναι κάπου παρατημένος, που μπορεί να μας κάνει, έχει 555 πολύ εξειδικευμένους κώδικες συμπαντικούς. Πού τους είδατε όμως? Θέλω να καταλάβετε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα ήθελα από κάποιους να μην ούτε να πίνουν νούζα με το Δία, ούτε να χρησιμοποιούν υπεροντότητες της Αθηνάς. Έρχονται, δηλαδή κάποια στιγμή, ας μην κατεβάζουμε τέτοιες υπεροντότητες τόσο χαμηλά. Το κάνουν οι απέναντι. Το κάνουν οι χαζάροι, οι ραβίνοι, οι ψευτοάνθρωποι, είτε οι πληρωμένοι. Εμείς οι Έλληνες, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τα ιερά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιεροσύνη. Ας μην την κατεβάζουμε, λες και κατεβάζουμε οτιδήποτε κάτω. Σαν ένας φλαράκος, είτε μια εικόνα. Ποτέ δεν μας δώσαν τέτοιες ευκαιρίες. Ή τουλάχιστον ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα. Ας φερθούμε με πολύ μεγάλη ιεροσύνη σε πράγματα που είναι κυρίαρχα στον πλανήτη πριν από όλες τις θρησκείες. Και ας μην σφερόμαστε, λες και είναι φιλαράκια κάποιον. Άλλος τη βλέπει, άλλος κοιμάται μαζί, άλλος πίνει ούζο. Οι Έλληνες που έχουν ελληνικό αίσθημα, ας έρθει ένας τεράστιος σεβασμός και ας κάτσουμε στο κομμάτι του ανθρώπινου το δικό μας. Ξέρετε κάτι? Θα σας πω ένα παράδειγμα με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν έγινε ημίθεος επειδή οι θεοί τον κάνανε και μετά θέωση. Ο Ηρακλής είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι πολύ κωδικοποιημένο το κομμάτι του Ηρακλή. Οι θεοί που εσείς τους είπατε, αυτοί δεν είπανε. Δεν δώσαν στον Ηρακλή κατά τη μυθολογία τα όπλα. Του δώσαν όπλα. Του δώσαν τόξο, του δώσαν σπαθί, του δώσαν υπερόπλα. Κύπλο να καθαρίζει μήλο όπως το σπαθί. Υπερόπλα. Για όποιους καταλαβαίνουν. Αυτός όμως δεν τα πήρε γιατί αυτά τα όπλα ήταν πολύ εξημένα και δεν μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει. Έτσι πήρε ένα δικό του όπλο, το ρόπαλο. Το ρόπαλο λοιπόν, ο προτεκιομύθος, πήγε και το κόψε μόνος του και το έφτιαξε. Ναι, δεν είναι ένα κομμάτι ξύλο το ρόπαλο. Το κομμάτι ξύλο αυτό είναι η γνώση. Πού είναι η Ηρακλή όμως? Όχι των θεών. Τα όπλα των θεών δεν τα πήρε. Πήρε το δικό του όπλο, με τη δικιά του γνώση, με το δικό του μυαλό, με τη δική του νόηση. Και πήγε και έκανε τους άθλους. Τους άθλους που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν θέλω στην Παλαιά Διαθήκη να μιλάνε για μήλα, γιατί τα μήλα είναι των Εσπερίδων και τα μήλα δεν τα πήρε ποτέ. Είναι πολλές οι παραδοχές που μπορεί να μιλήσει κάποιος για Ηρακλή, αλλά κανείς δεν ξέρει. Είναι τεράστιοι οι κωδικοί που τρέχουν γύρω από έναν Ηρακλή, δηλαδή εμάς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε λοιπόν τι λέμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να παραδειγματιστούμε, αλλά ακόμα και τα παραδείγματα είναι του αντίνοου. Και πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι και προσεκτικοί. Όλοι μαζί σε έναν σκοπό και στόχο. Αυτό
είναι η συνένωση. Μόνο τότε όλοι μαζί σε αυτό το στόχο και το σκοπό μπορούμε να κάνουμε τη συνέλευση. Την τεράστια, σημαντική αυτή λέξη. Συνέλευση. Έλευση πολλών ενωμένων ανθρώπων στον ίδιο στόχο. Σας πληροφορώ και σας ορκίζομαι στην συνέλευση των Ελλήνων, που οι Έλληνες θα είναι ενωμένοι και συνενωμένοι, δεν μπορεί να κάτσει κανένας, ούτε Θεός ούτε άνθρωπος μπροστά του. Το καταλαβαίνετε? Αυτό συμβαίνει στη συνέλευση. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν εσείς το θελήσετε. Μόνο όταν εσείς το θελήσετε. Γιατί εγώ είμαι εδώ. Το θέλω την πρώτη μέρα που γεννήθηκα. Δεν μπορώ να το κάνω αν δεν είστε κι εσείς. Γιατί αυτό είναι συνέλευση. Αγαπητοί μου συνέλληνες. Είμαστε εδώ. Κάτι, Γιώργο, γιατί έχω κάνει ένα μονόλογο και... Κοίταξε να δεις, σε γνωρίζουμε σαν υπέρχημα ρόδι. Ομιλητή, οπότε με το που ήθελα κάποια ερώτηση να κάνω, είχες πέσει και την είχες καλύψει με την ταχύτητά σου. Αυτό που ήθελα και εγώ να επισημάνω είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι διαμάχες που τυχόν έχουν ανοίξει και έχουν ανοίξει, δεν μιλάω για συγκεκριμένες, εγώ ούτε για ομάδες, μιλάω για τον ελληνισμό, έτσι όπως φέρονται μεταξύ τους. Να σταματήσει το εγώ τους, να το θάψουν, δεν ξέρω τι να το κάνουν, να το πετάξουν και να ξεκινήσουν. Αυτό έχουν και εγώ το εγώ τους. Το συλλογικό κομμάτι είναι το εμείς. Όταν θα βρεθούν μόνοι τους, το ατομικό κομμάτι το εγώ τους είναι εκεί. Να σας πω και κάτι. Ωραία. Σκοτωθείτε, σπάστε τα κεφάλια σας, κάτω ό,τι θέλετε. Όταν όμως είναι για το σκοπό της Ελλάδος, είμαστε όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς. Και δεν καταλάβει, κύριε, ότι είμαστε, αν είμαστε σε ένα καφενείο, το οποίο είμαστε 100 συνέλληνες, και φωνάξουν κάποιοι άλλοι ράτσας ανθρώπων, γαμώ τους Έλληνες, τι θα γίνει εκεί τώρα, ξέρετε? Χαμός. Τα έχουμε ξεχάσει όλα και φύγαμε όλοι σαν αδέρφια να πάμε εκεί. Μαγελ. Δεν ξέρω λοιπόν τι δεν καταλαβαίνετε. Τα ζείτε όλοι μεταξύ σας, αλλά τελικά έχουμε διαφορά. Αυτό που λέγεται σκοπός Ελλάδος, αυτό που λέγεται απελευθέρωση, αυτό που λέγεται συνένωση και λέγεται συνέλευση, δεν με ενδιαφέρει να έχετε διαφορά. Εγώ προσωπικά έχω κάνει το εξής. Με πολλούς συνέλληνες, πολλοί συνέλληνες, και θα έλεγα συνέλληνες, αλλά για κάποιους λόγους μπορεί να μην αρέσουν τα μούτρα τους, μπορεί να μην αρέσουν τα δικά μου ή μπορεί να έχουμε προβλήματα με οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά, στο σκοπό, όποιος είναι σε αυτό το σκοπό, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, όχι να τον αγκαλιάσω, να πολεμήσω γι' αυτό. Είναι θέμα σκοπού και δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Ας έχουν τα προβλήματά τους, ας έχουν τις διαφορές τους. Δεν μας πειράζει. Στο σκοπό που πάμε για συνένωση, για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ιστορία μας, για την ύπαρξή μας, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Οι διαφορές μας είναι πάντα διαφορές. Όλοι μαζί. Και αυτό που ήθελα να επισημάνω σε αυτή την ομάδα ανθρώπων που έθιξες τώρα, Αρτέμι, είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν έχουμε. Έπρεπε να έχουμε ενωθεί τώρα. Πρέπει να ενωθούν γρήγορα όλοι οι ίδιοι. Ας αφήσουν, ξέρεις, τα υπερβατικά τους, τις συνήθειές τους, όλα αυτά να τα αφήσουν κατά πέρα. Όχι, βλέπουν. Να μην τα αφήσουν να έχουν πάντα, να τα νιώθουν ή τουλάχιστον να τα αναλύουν για να γίνουν καλύτεροι. Καμία σχέση με τον πόλεμο. Καμία σχέση. Καμία σχέση με τον πόλεμο. Καμία σχέση. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Έτσι. Για όνομα του Θεού. Όχι. Η συνένωσή μας είναι εντελώς ειρηνική. Εντελώς ειρηνική. Είναι μεγάλη πολεμική, δεν είναι ειρηνική. Η ειρηνική είναι για να γίνει. Όσο αφορά τα όπλα. Όσον αφορά τα όπλα, δεν το συζητάμε, είναι πολιτισμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε πάντα έτοιμοι για το οτιδήποτε. Γιώργο, πάντα. Στη ζωή μας είναι και ο Άρης και η Αθηνά. Έτσι, μπράβο. Εμείς δεν υπάρχει, είμαστε αυτοί και γυρίζουμε το μάγουλο. Οι Έλληνες δεν γυρίζουν το μάγουλο. Δεν το γυρίζουν. Χτύπησε το μάγουλο. Θα σου σπάσω το κεφάλι. Τέλος, αυτά τα χριστιανό χτύπα των κατάγματων. Και ο Θεός θα τα βρει και ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Ο Θεός ούτε τιμωρεί ούτε περιμένει να τιμωρήσει. Ο Θεός είναι ο μάγουλο δεν υπάρχει. Παιδιά, κοιτάξτε, πρέπει να είναι θέμα δικαίου και άδικο, όπως είπα. Τα δικά μας, δικά μας και δεν θέλω τίποτα άλλο. Μάγουλο Έλληνα δεν χτυπάς. Χτύπησες μάγουλο, χτυπάω το κεφάλι και που θέλω. Τέλος. Έτσι ακριβώς. Ούτε γυρνάτε άλλο μάγουλο και ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Αυτά είναι των καζάρων και όλων των θρησκειών για να μασάνε εσένα την ψυχή σου και όλο σου το είναι. Έτσι. Τέλος αυτά, δεν υπάρχουν. Έχουν να γνωριστώ και να περιμένω. Σύμβολο δεν υπολογίζει. Ποιος θα είναι αυτός που θα διεκδικήσει τη φάπα για σένα. Δεν υπάρχει. Έτσι. Ναι, και θα τιμωρήσει τώρα. Δεν υπάρχουν αυτά, κύριε. Εδώ είναι θέμα δικαίου και άδικο. Δεν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να πάμε. Εμείς είμαστε. Μάκρυα θα λάβεις. Όχι, δεν είναι αυτά. Αφού τα αυτά, δεν πάω καθόλου στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν την ακουμπάω. Αυτό είναι ένα παραμύθι. Όχι, απλά τη φράση εγώ δεύτερα. Δεν έχω καμία σχέση. Δεν θα φτάσει όμως ο Έλληνας ποτέ με την εξυπνάδα και με την αυτή που έχει να χτυπήσει ποτέ το μάγουλο. Δεν χρειάζεται να σου χτυπήσει κανένα στο μάγουλο, δεν θα δώσει κανένα στο δικαίωμα, γιατί από την αρχαιότητα οι Έλληνες ήταν ένας περήφανος λαός.
και ποτέ κανένας δεν τα βάλε μαζί του. Υπάρχουν πάντα υποκινητές. Θα αναλύσουμε στην πορεία της ιστορίας την ιστορία μας και θα δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς τον εχθρό και να τον μάθουν και οι Έλληνες, και οι σημερινοί και οι μετέπειτα. Και αυτά να μείνουν πολύ συγκεκριμένα. Σήμερα είμαστε σε ένα τεράστιο πόλεμο και πρέπει να γίνει. Θα υπάρξει στρατηγική τις επόμενες μέρες που θα βάλουμε κάποιους υπεύθυνους από την ΕΔ, όπου η ΕΔ θα πάρει κάποιους υπεύθυνους από όλα τα τμήματα της Ελλάδος όσον αφορά την ΕΔ. Δεν χρειάζεται να έχετε κάποιον άλλον, τίποτα. Αυτή είναι η θα ενημερώνεστε από την ΕΠ, θα ενημερώνεστε από μένα τον ίδιο, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Έχει να κάνει σημασία για να μην ξεφύγουμε από την κεντρική σκηνή της στρατηγικής που θέλουμε να χτυπήσουμε το θερίο στην καρδιά, το κτίνος, και θέλουμε να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Η κεντρική σκηνή θα έχει κάποιους υπεύθυνους, οι οποίοι θα μπορούν να παίρνουν τηλέφωνα οι συνέλληνες, οι κεντρικοί από κάθε Δήμο, για να ενημερώνονται για τις εξελίξεις ή αν το θέλετε για κάποια μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε στο λαό για τις κινήσεις. Όλοι θα είναι οργανωμένοι με τα τηλεφωνά τους. Στις επόμενες μέρες πιστεύουμε στα μέσα της εβδομάδας θα δώσουμε τηλέφωνα και επίσημα με κάθε δημοτικό διαμέρισμα υπευθύνων που θα μπορούν να αποτανθούν είτε να ρωτήσουν σε κεντρικά μπλοκ πώς θα πάνε, πώς τίνονται όλες. Θα είναι μια οργανωμένη κατάσταση μέσα από μένα και την ΕΔ. Σε αρχηγούς, υπαρχηγούς, αφεντικά, εγώ είμαι, σας είπα, είπα, μου, πασούπα, δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ είναι Ελλάδα. Όλοι οι Δήμοι είναι ένα και όλοι οι Δήμοι είναι η Ελλάδα. Να, δεν υπάρχει άλλο μήνυμα και άλλο σύνθημα. Όλοι στο Δήμο τους. Ο κάθε Δήμος θα οργανωθεί και θα μάθουν όλοι οι Δημότες από τους πυρήνες των συνελλήνων μας τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει. Κοντά, κοντά ο κάθε Δήμος. Δεν γίνεται τώρα να φεύγεις από τα Τρίκαλα και να πηγαίνεις να γυμνώσεις Καλαμάτα. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιες εκδρομές μεταξύ συνελλήνων να ανταλλάσσουν τηλέφωνα, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να ανταλλάσσουν σε επίπεδο πυρήνων, σε επίπεδο υπευθύνων, σε επίπεδο ομιλητών, αν το θέλετε. Και παράκτηση. Θέλω αύριο το πρωί όλη η Ελλάδα να μιλά στα ραδιόφωνα. Γιώργο, έχουμε 84 ραδιόφωνα, Γιώργο. Συνελλήνες μου, έχουμε πολλά ραδιόφωνα. Σας ενημερώνω ότι έχουμε πάνω από 50 περιφερειακά κανάλια. Δεν μας λείπει τηλεόραση, δεν τα έχει τηλεοπτικά. Έχουμε τεράστια αντινοτική δυνατότητα, πάνω από 600 ομάδες. Έχουμε 84 ραδιόφωνα και είναι κι άλλα και δεν προλαβαίνω να τους πάρω. Πραγματικά δεν πρέπει να κάνω εγώ εκπομπή, γιατί εγώ δεν είμαι το θέμα. Το θέμα είναι το θέμα. Κακώς βλέπετε εμένα σε θέμα. Δεν είμαι εγώ το θέμα. Εσείς είστε το θέμα και όλοι συνένωση είναι το θέμα. Άρα πρέπει να καταλάβετε μέχρι πού θα φτάσει. Έχουμε τόσα ραδιόφωνα. Θέλω ομιλητές οι οποίοι να βγαίνουν και να μιλάνε με την ψυχή τους, να δοκιμάσουν την τύχη τους όλα τα κανάλια. Αφήστε τώρα αν φοβάται ή αν είναι δημοσιογράφος, κανένας. Δεν γίνεται να φοβάσαι τίποτα και πουθενά για να ντρέπεσαι. Βγαίνεις τώρα και λες τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν τα λες με την καρδιά σου, αυτή τη στιγμή που βιώνουμε, δεν θέλετε ούτε οι matchmaker, ούτε οι δικούς να σας πούνε. Πέστε μωρέ τα πράγματα με το όνομά σας και θα δείτε τι ακριβώς θα γίνει. Καταθέτε στην ψυχή σου. Έτσι, ήδη αυτό έχει ξεκινήσει. Έχει εδώ πέρα περίπου από την 1η του μηνός που έχει ξεκινήσει πάρα πολλοί συνέλληνες, οι οποίοι δεν φαίνονταν μέχρι σήμερα, έτσι, ούτε σαν ομιλητές στις κυρίες συγκεντρώσεις που γίνονταν. Θέλω όμως από όλη την Ελλάδα, δεν θέλω μόνο τον Γιώργο, δεν θέλω σε όλα τα ραδιόφωνα να βγαίνουν. Θέλω να ενωθείτε. Σε όλα τα ραδιόφωνα, για όλα τα ραδιόφωνα. Όλα τα ραδιόφωνα, Γιώργο, αυτά και εσύ κάνεις ένα μεγάλο αγώνα. Ξέρω πολλούς συνέλληνες που είναι τιμή μου που είμαι μαζί τους σε αυτόν τον αγώνα και φυσικά δεν θα ξεχαστείτε ποτέ. Ποτέ. Και ακριβώς πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι όλοι πρέπει να είστε ενωμένοι. Ακόμα και αν παραξηγηθείτε με κάποιο συνέλληνά σας ή με κάποιο ραδιόφωνο, για το καλό αγώνα θα κάνεις τα μέγιστα. Ακόμα θα σκύψεις και το κεφάλι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είσαι Έλληνας. Γιατί είσαι ανάμεσα σε Έλληνα. Ναι, βέβαια. Μα άμα διαφορετικά δεν θα ήμασταν Έλληνες. Συμφωνώ σε αυτό που λες και το επικροτώ. Όπως έχουν υποθεί πολλές φορές από συνέλληνες. Έχετε προβλήματα, καθίστε εσείς μεταξύ ομάδες. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχει αρχηγός, δεν υπάρχει μεταξύ μας τίποτε. Είμαστε όλοι ακριβώς το ίδιο. Και τους λέω, παιδιά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα. Ούτε δημιούργησα εχθρούς. Εγώ εδώ μέσα έχω...